Γεια σας φίλες και φίλοι μου! Στα δύο προηγούμενα βίντεο του καναλιού σας έδειξα τις αγορές που έκανα αλλά και τις DIY κατασκευές για τη φθινοπορεινή διακόσμηση. Πάμε λοιπόν σήμερα να διακοσμήσουμε μαζί το σπίτι μου. Επιπλέον θα φτιάξουμε μαζί μία πεντανόστιμη φθινοπορεινή σούπα με κίτρινη κολοκύθα. Προηγουμένως όμως, φτιάχνουμε ένα καφεδάκι ή όποιο άλλο ρόφημα θέλετε, βλέπουμε το intro του καναλιού και ξεκινάμε. Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Art Project DIY. Σε αυτό το κανάλι μοιράζομαι μαζί σας χειροποίητες κατασκευές και ανακατασκευές επίπλων, καθώς και πολλά DIYs διακοσμητικών αντικειμένων. Επίσης θα δείτε χόλ αγορών, ιδέες και προτάσεις διακόσμησης και οργάνωσης σπιτιού, αλλά και ολοκληρωμένα makeovers δωματίων, πάντα με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Για να είστε ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες του καναλιού, ακολουθήστε το σε Instagram, Facebook, Pinterest και TikTok. Τέλος, εάν σας αρέσει το βίντεο που θα ακολουθήσει, μην ξεχάσετε να κάνετε like, είναι πολύ σημαντικό για το κανάλι. Και αν βρίσκεται ενδιαφέρον το περιεχόμενό του, πατήστε εγγραφή και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Αρχικά, για τους καναπέδες, κράτησα για λίγο καιρό ακόμα τα ανοιχτόχρωμα ριχτάρια, γιατί δεν θέλω να σκουρίνει πολύ ο χώρος, και άλλαξα τις θήκες των μαξιλαριών, προσθέτοντας πορτοκαλί και εκάι τόνους. Όπως επίσης και αυτά τα δύο διακοσμητικά μαξιλάρια που είχα πάρει πέρυσι από το ΣΥΝ με φθινοπορεινά φύλλα. Ξεκινάμε από τη διακόσμηση αυτού του τραπεζιού που, όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, είναι η αγαπημένη μου γωνιά στο σαλόνι, γιατί το έχω φτιάξει μόνη μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Βάζω στο εσωτερικό αυτού του ξύλινου φαναριού ένα κερί σε φθινοπορεινά χρώματα και προσθέτω αυτό το μικρό DIY βάζο με τα πολύ ωραία λουλούδια που αγόρασα από το ΣΥΝ σε τρεις αποχρώσεις, εκρού, μπέζ και εκάι, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή η σύνθεση είναι πάρα πολύ όμορφη. Τέλος, προσθέτω τη μία από τις δύο υφασμάτινες κολοκύθες που έφτιαξα, την πορτοκαλί, και νομίζω ότι το τραπεζάκι μου έγινε πάρα πολύ όμορφο. Γενικά, όπως θα διαπιστώσετε και στη συνέχεια του βίντεο, μου αρέσει να διακοσμώ σύμφωνα με τον κανόνα των τριών αντικειμένων. Πάμε τώρα σε αυτές τις διακοσμητικές ραφιέρες τοίχου. Τις συγκεκριμένες σας τις είχα δείξει στο πρώτο βίντεο του καναλιού, αν θέλετε πηγαίνετε να το ξαναδείτε. Διακόσμησα λοιπόν τη μία με τις μινιατούρες από πρωτομές που είχα αγοράσει το καλοκαίρι από το ΣΥΝ. Είναι στο χολ το καλοκαιρινό που σας είχα δείξει με αγορές από το ΣΥΝ. Στο πάνω μέρος της ραφιέρας τοποθέτησα αυτό το λευκό γυάλινο DIY βάζο με μερικά αποξηραμένα στάχια. Πάμε τώρα σε αυτά τα τραπεζάκια ζυγών, δικής μου κατασκευής και αυτά. Για όλα τα DIYs που θα δείτε σε αυτό το βίντεο θα αφήσω link είτε πάνω δεξιά στην οθόνη είτε στην περιγραφή του βίντεο. Εδώ λοιπόν έβαλα αυτή την ξύλινη πιατέλα σε σχήμα φύλου που αγόρασα από τα Τζάμπο και τη διακόσμησα με μία ξύλινη γυρλάντα από χάντρες που έφτιαξα μόνη μου, στην άκρη της οποίας έχω βάλει μία φουντίτσα και ένα μοτίφ σε σχήμα κολοκύθας και μερικές λευκές πλαστικές κολοκύθες που είχα αγοράσει από τα ΣΥ. Στο επόμενο σημείο που θα διακοσμήσουμε τοποθετώ αυτή την στρογγυλή ξύλινη πιατέλα από τα Yusk, όπως και τα κεριά, αυτά τα τρία κεριά με LED που έχω αγοράσει πάλι από τα Yusk. Νομίζω όμως ότι κανένα από τα δύο προϊόντα δεν διατίθεται πια, και διακοσμώ την πιατέλα με τρεις από τις κολοκύθες που έφτιαξα από πυλό. Επίσης προσθέτω αυτό το πολύ όμορφο βάζο σε σχήμα ντόνατ
που αγόρασα πρόσφατα από το Sensei. Αλλά και το DIY βάζο μου που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, διακοσμημένο με μερικά αποξηραμένα φυτά. Σειρά έχει το επάνω μέρος των καλοριφέρ. Στο πρώτο τοποθέτησα αυτό το ιδιαίτερο κυροπήγιο που είχα αγοράσει πέρσι από τα Yusk. Ένα μικρό ρεσό που στο εσωτερικό του έχει φθινοπορεινά φύλλα και την μία από τις δύο DIY κολοκύθες που έφτιαξα με νήμα. Ενώ στο δεύτερο έβαλα ένα τεχνητό φυτό μέσα σε ένα μαύρο κασπό, το οποίο διακόσμησα με μία ακόμη γυρλάντα από ξύλινες χάντρες σε πιο σκούρο χρώμα, μία μεγάλη φασμάτινη κολοκύθα και ένα ξύλινο διακοσμητικό που απεικονίζει ένα φθινοπορεινό φύλλο. Στο μπουφεδάκι μου τοποθέτησα ένα εκρού runner. Την βάση για κερί που έφτιαξα σε σχήμα κουκουναριού με ένα εκρού χοντρό κερί. Ένα κεραμικό μπολ σε σχήμα κολοκύθας, το οποίο το έχω και αυτό μεταποιήσει. Θα σας αφήσω πάνω δεξιά το βίντεο αλλά και στην περιγραφή. Ήταν σε έντονο πορτοκαλί χρώμα και το έκανα σε αυτά τα παλ εκρού μπες ανοιχτό καφέ χρώματα. Και τέλος, ένα μικρό ξύλινο δισκάκι από τα Jumbo, πάνω στο οποίο τοποθέτησα τα δύο κεριά που αγόρασα φέτος από το Jumbo, τα οποία όμως και αυτά τα πείραξα, τους πρόσθεσα ξύλινα ποδαράκια και σκηνή στο πάνω μέρος τους, καθώς και δύο μικρές κολοκύθες από πυλό. Το επόμενο σημείο που θα διακοσμήσουμε είναι το έπιπλο στην είσοδο του σπιτιού. Τοποθέτησα ένα επιτραπέζιο φωτιστικό. Κράτησα τις δύο αυτές βάσεις για τα κεριά που είχα και το καλοκαίρι. Απλά άλλαξα τα κεριά τοποθετώντας δύο κεριά σε πιο φθινοπορεινούς τόνους. Καθώς και το κερί με άρωμα πορτοκάλι που αγόρασα πρόσφατα από το Jumbo, το οποίο όπως βλέπετε δεν χορταίνω να το μυρίζω. Επίσης έβαλα αυτό το μικρό δίσκο από σκηνή που αγόρασα από το Sensei για να τοποθετούμε τα κλειδιά. Όπως επίσης και ένα υγρό αρωματικό χώρο πάλι σε άρωμα πορτοκάλι. Τέλος, τοποθέτησα αυτό το στρογγυλό DIY δίσκο, τον οποίο έχω διακοσμήσει με pot pourri, βελανίδια σε διάφορα χρώματα και ένα φθινοπορεινό κερί σε σκούρο χρώμα. Θεωρώ ότι μπαίνοντας στο σπίτι, ο συνδυασμός των χρωμάτων που αντικρίζεις παραπέμπει αμέσως στο φθινόπωρο. Εδώ βλέπετε την τραπεζαρία μου, την οποία κάλυψα με ένα εκρού τραπεζομάντιλο και ένα runner που πήρα από τα Sin σε μπες και εκρού χρώμα. Επίσης βλέπετε τοποθετημένα τα καλύματα που πήρα για τις καρέκλες από τα Sin και αυτά, που μπορώ να πω ότι είναι μία value for money αγορά. Για τη διακόσμηση της τραπεζαρίας χρησιμοποίησα δύο μεγάλα βιβλία σαν βάση για το DIY βάζο μου που είχα φτιάξει πέρυσι, για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, μου αρέσει πάρα πολύ, και το διακόσμησα με αυτά τα τεχνητά λουλούδια που πήρα φέτος από το Sin σε εκάι φθινοπορεινές αποχρώσεις. Εδώ βλέπετε πως έχω διακοσμήσει τα δύο γυάλινα ράφια που είναι στον τοίχο πίσω από την τραπεζαρία.
το DIY στεφάνι που έκανα για το φθινόπωρο και τη συνολική εικόνα αυτής της πλευράς του σαλονιού. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω στην τραπεζαρία, καθώς από μόνο του το βάζω μαζί με τα λουλούδια είναι εντυπωσιακό. Εδώ βλέπετε πως διακόσμησα το κεντρικό τραπεζάκι του σαλονιού, στο οποίο έβαλα αυτό τον DIY oval δίσκο, πάνω στον οποίο τοποθέτησα μία κανάτα με τεχνητά λουλούδια σε σκούρα απόχρωση, φθινοπορεινή επίσης, μία γυρλάντα που έφτιαξα με κανέλα και ξύλινες χάντρες, ένα κερί και μερικές κολοκύθες. Συμπλήρωσα τη διακόσμηση με κεριά και τα DIY σουβέρ που σας έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Σειρά έχει η διακόσμηση της κουζίνας μου. Ο χώρος της κουζίνας με το σαλόνι είναι ενιαίος και παρόλο που το συγκεκριμένο σημείο πάνω από το καλοριφέρ δεν φαίνεται από το σαλόνι, μου αρέσει πάντα να το διακοσμώ για κάθε εποχή. Όταν είμαι στην κουζίνα, μαγειρεύω ή κάνω δουλειές στο νεροχύτη, θέλω να βλέπω μία εικόνα η οποία να μου αρέσει και να μου δίνει έμπνευση. Βάζοντας μικρές πινελιές με τα απλά DIY που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, δίνω ένα φθινοπορεινό τόνο με κύριο θέμα την κολοκύθα. Τέλος, διακόσμησα αυτό το χειροποίητο μακρόστενο δίσκο που έχω φτιάξει για το τραπέζι της κουζίνας μου με ένα σετ από σουβέρ, το οποίο είναι ασορτή με τις πιάστρες του φούρνου που έχω αγοράσει από τα Sensei, ένα σετ αλατοπίπερο, τα DIY φρούτα από σπάγκο και 3 χρωματιστές κολοκυθούλες. Αφού τελειώσαμε με τη διακόσμηση και όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο, τώρα θα σας δείξω μία απλή και πεντανόστιμη συνταγή για σούπα με κολοκύθα. Τη σούπα αυτή τη φτιάχνω πολύ συχνά, είναι απλή με απλά υλικά και μπορείτε εύκολα να κάνετε παραλλαγές της αντικαθιστώντας την κολοκύθα είτε με γλυκοπατάτα, επίσης είναι πολύ νόστιμη και ταιριάζει με το χειμώνα, ή επίσης με κάστανο, που είναι ένα εξαιρετικό πρώτο πιάτο για τα γιορτινά τραπέζια. Εδώ βλέπετε τα υλικά, τα οποία αφού κόψω σε κομμάτια, τοποθετώ στην κατσαρόλα και τα αφήνω να βράσουν περίπου για μισή ώρα. Μόλις βράσουν και μαλακώσουν τα λαχανικά, τα πολτοποιώ κάνοντας μία βελουτέ σούπα με το μούλτι. Προσθέτω την κρέμα γάλακτος, το χυμό λεμονιού, αλάτι αν χρειάζεται και αφήνω τη σούπα να πάρει μία ακόμα βράση. Σερβίρουμε προσθέτοντας λίγο μολάδι, μυρωδικά της αρεσκίας μας, αν θέλετε μία κουταλιά γιαούρτι, κρουτών ή ό,τι άλλο προτιμάτε. Στο σημείο αυτό μπορείτε να κάνετε pause το βίντεο και να κάνετε screen save την εικόνα με τη συνταγή. Θα σας την αφήσω όμως και στην περιγραφή του βίντεο. Κάπου εδώ φίλοι μου τελειώνει και το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα παρακολουθώντας το. Επίσης ελπίζω να σας άρεσε ο τρόπος που διακόσμησα το σπίτι μου, να πήρατε ιδέες και έμπνευση και για τα DIYs, αλλά και για τον τρόπο και τους χρωματισμούς της φθινοπορεινής αυτής διακόσμησης. Εάν ναι, μην παραλείψετε να κάνετε like στο βίντεο, είναι πολύ σημαντικό για την πορεία του καναλιού. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε στα σχόλια τη γνώμη σας. Επίσης θα χαρώ ιδιαίτερα αν δοκιμάσετε και τη συνταγή,
Μην το παραλείψετε, είναι πάρα πολύ νόστιμη η σουπίτσα και εύκολη. Και τέλος θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους καλό φθινόπωρο, να περάσει ο καθένας όσο καλύτερα και πιο ευχάριστα μπορεί. Να θυμίσω σε όλους να κάνετε εγγραφή όσοι δεν είστε ήδη γραμμένοι στο κανάλι, αλλά και να το ακολουθήσετε στα υπόλοιπα social media. Ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα βίντεο, το επόμενο θα έχει θέμα την οργάνωση. Μέχρι τότε, σας εύχομαι καλές δημιουργίες και σας στέλνω τα φιλιά μου.